1-2-1-2, είμαι ο Φάνης Αριτζής και αυτό είναι το Theater Voice, το σημερινό podcast. Έχω τη χαρά να βρίσκομαι στο Θέατρο Αλκμίνη και συγκεκριμένα με τους συντελεστές της παράστασης Κοιμόμενος Χαλεπάς, ο Σαλός Άγιος. Στο ρόλο του Χαλεπά, ο Γιώργης Κοντοπόδης. Γιώργη, καλησπέρα, σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι στο Theater Voice. Καλησπέρα, καλή χρονιά, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φυσικά έχουμε και τον σκηνοθέτη της παράστασης. Αλέξανδρε, καλησπέρα, εμείς τα έχουμε ξαναπεί. Καλησπέρα και πάλι, καλή χρονιά. Χαιρόμαστε που ήρθες και στο Χαλεπά. Δεν θα γινόταν να μην δεν έρθω, γιατί είναι ένα έργο το οποίο το παρακολούθησα εχθές, το οποίο μας το έχουν συστήσει οι καθηγητές μας στη σχολή, στο τμήμα θεάτρου, στο ΕΚΠΑ, ήθελα να πω. Κάνω το μεταπτυχιακό στο Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο. Συγχαρητήρια και για την αισθητική, θα μας πεις Αλέξανδρε και εσύ, αλλά και Γιώργη και εσύ θα μας πεις από το δικό σου μετερίζει το πώς ουσιαστικά αποτύπωσες τον ρόλο αυτό. Αλλά Αλέξανδρε, θα ήθελα να δώσω στην αρχή το λόγο σε σένα, να μας πεις εσύ πώς φαντάστηκες αυτό το έργο και πώς το αποτύπωσες. Ναι, καταρχήν, εν αρχή είναι ο λόγος. Υπάρχει το κείμενο του Άγγελου του Ανδρεόπουλου, ένα εξαιρετικό κείμενο, οφείλω να ομολογήσω, και υπάρχει και ο Χαλεπάς. Δεν είχα, κακώς ίσως, ασχοληθεί πριν κάνω αυτή την παράσταση ιδιαίτερα με τη ζωή αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη και πέρα από αυτό σπουδαίου ανθρώπου. Αυτό που με εγωίτευσε, αυτό που πριν ανεβάσω το έργο έψαξα, είναι να δω την ψυχούλα του. Να δω πώς αυτός ο άνθρωπος έζησε όλη αυτή την πολυτάραχη ζωή, την ευαισθησία του και πόσο είναι αυτό που λέει το έργο, Άγιος. Πηγαίνοντας δε στην Τίνο, μπαίνοντας στο σπίτι του, ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό όλο αυτό που ζήσαμε και ιδιαίτερα συγκινητική και η πρεμιέρα του έργου που έγινε το Σεπτέμβριο στο σπίτι του Χαλεπά, στο προαύλιο χώρο του σπιτιού. Απίστευτο. Όπου ήταν ειλικρινά απίστευτο και όπου εγώ αισθανόμουν στην κυριολεξία σαν να ήταν εκεί. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ένιωσες, ναι. Νιώσατε την παρουσία του. Ναι, ναι. Με κάποιο τρόπο, με κάποιο... Πολύ, πολύ έντονα. Ήταν σαν όλο το πράγμα από την αρχή να το οδηγούσε, δηλαδή, ξέρεις, καμιά φορά τα πράγματα ρέουν. Η Τίνος, λοιπόν, ήταν έτσι. Αλλά η Τίνος και ενεργειακά, να το πάμε, η Τίνος, αυτό ήθελα να πω, και ενεργειακά, και λόγω της Παναγίας της Βέβαια. Τίνου. Από την ώρα που κατεβαίνω εγώ από το καράβι στην Τίνο, νιώθω σαν να με χτυπάει ένας άλλος αέρας. Αλλά αυτό που έγινε ειλικρινά αυτή την παράσταση, την πρεμιέρα του Χαλεπά στην Τίνο, είναι χαραγμένη στο μυαλό μου και στην ψυχή μου και θα τη θυμάμαι όσο και αν ζήσαμε στη συνέχεια πολύ ωραίες παραστάσεις του Χαλεπά και εδώ στο Αλκμίνη και εκτός Αθήνας που έχει παίξει και σε γυμνάσια ηλικία που έχει παίξει με τρομερή ανταπόκριση στα παιδιά που ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να ανταποκριθεί αυτή η ηλικία, ξέρεις, των 15-16-17 χρονών και να τους βλέπεις να κλαίνε ή να βουρκώνουν, να δακρύζουν. Ο τρόπος, λοιπόν, για να γυρίσω την ερώτησή σου, γιατί πήγα αλλού εγώ. Και καλά πήγες και πήγες, γιατί μου απαντάς τις ερωτήσεις που θα ήθελα να σου κάνω. Είδες, συνεννοούμαστε. Είναι το συλλογικό ασυνείδητο που λέμε. Ο Χαλεπάς μας βοηθάει. Το συλλογικό ασυνείδητο, αυτό που λέμε. Ο τρόπος, λοιπόν, που το προσέγγισα είναι με σεβασμό, τρυφερότητα και πολύ, 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 πολύ αγάπη και απέραντη ειλικρίνεια. Αυτό. Δεν προσπάθησα να κάνω στην παράσταση καμιά φιωριτούρα, καμιά επιτίδευση, κανέναν εντυπωσιασμό. Βρισκόμαστε και αυτή τη στιγμή που κάνουμε το podcast στην σκηνή καθ' αυτή, έτσι, και...
Ο χώρος, νομίζω, χρησιμοποίησε σκηνοθετικά. Εγώ δεν είμαι σκηνοθέτης, αν θεατής θα σου πω πώς το είδα, με τη βοήθεια του Γιώργη φυσικά, ότι ο χώρος χρησιμοποιήθηκε το κάθε σημείο του χώρου, αλλά ήταν σαν να έγινε για αυτή την παράσταση. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Είσαι πολύ έξυπνος. Ακριβώς αυτό ήθελα να κάνω. Δηλαδή ακόμα... Ακριβώς αυτό ήθελα και να κάνω. Και κάτι που γράφεις με την Κυμωλία... Είναι σαν ο μαυροπίνακας να ήταν και να περίμενε εσένα να το κάνεις. Όταν διαβάσαμε το έργο, συγγνώμη που διακόπτω. Όχι, η συζήτηση κάνουμε και... Είπαμε, γιατί όταν πήραμε το κείμενο στα χέρια μας δεν είχαμε κανονίσει σε ποια σκηνή θα παιχτεί. Με το Αλκμίν είχαμε μιλήσει με τον Μανώλη και την Ειρήνη για προηγούμενες σεζόν, μας πρόλαβε ο COVID κλπ. Όταν διαβάσαμε αυτό το έργο και οι δύο είπαμε αυτό είναι για τη secret room του Αλκμίν. Το μαύρο, οι πέτρες στους στίχους, η πόρτα... Αυτό, ας πούμε, οι πέτρες στους στίχους όπως φωτίζονται. Θέλω αυτό, δηλαδή, το και πώς φωτίζονται, δηλαδή, αυτό το ψυχιατρίο, το μπλε το ψυχιατρίο στο πίσω μέρος. Αυτό ακριβώς. Ο Άγιος που... Μπορεί να έχει σαν όραμα ο Χαλεπάς, όταν όλα. Μα όλοι τα πιάσαμε, νομίζω. Δεν ήταν κάτι, ο χώρος με τη σκηνοθετική σου προσέγγιση και φυσικά και την υποκριτική σου έτσι αρτιότητα, ήταν που συνέθεσαν όλο αυτό. Επίσης, το θέλω μου εμένα, ήταν η παράσταση να είναι μια καλή λαϊκή παράσταση, όχι μια παράσταση για μια εστέτ που θέλει να βλέπει κάτι που δεν καταλαβαίνει τα μισά, αλλά λέμε τι ωραίο, τι ωραίο. Όχι. Ήθελα να είναι για όλο τον κόσμο, από σένα που ξέρεις θέατρο και είσαι ιδιαίτερα καλλιεργημένος και αυτό φαίνεται, μέχρι τη γιαγιούλα που έκλαιγε χτες το βράδυ. Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτό το σημείο, έτσι και για τους ακροατές μας, να τους βάλουμε λίγο σε όλο αυτό, να πούμε για... Καταρχάς, εγώ θέλω να πω ότι είναι από τις πιο ωραίες παραστάσεις που έχω δει. Μιλάω σαν ακροατής αυτή τη στιγμή. Συγκινήθηκα. Ο χώρος σκηνοθετικά μου άρεσε πάρα πολύ. Η υποκριτική σου, Γιώργη, πραγματικά ήταν... ήσουνα αποκάλυψη. Δηλαδή, πραγματικά, τι να πρωτοπώ. Να πω... στο είπα και offline, αυτό το βλέμμα που έδειχνε πόνο, που έδειχνε ότι ήσουν σε αυτόν τον κόσμο και δεν ήσουν, εγώ δεν θα πω τρελό, γιατί κρύβει μια αρνητική έννοια. Ο σαλός, ναι, νομίζω είναι κάτι το οποίο ίσως είναι πιο ευγενικό για αυτόν τον άνθρωπο. Για μένα, σαλός, σαλεμένος, όπως αναφέρεται μες στο έργο, σημαίνει διαφορετικός από τη μάζα. Το τρελό ενέχει μια αρνητική χρειά, του έχουμε αποδώσει μια αρνητική χρειά. Γιατί και αυτό μια λέξη είναι, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Το βλέμμα που λες, χαίρομαι που είπες αυτά τα επίθετα, γιατί ο Αλέξανδρος από τις πρώτες πρόβες μου έκανε ξεκάθαρο ότι ήθελε ο ήρωας αυτός να είναι ένας χαρακτήρας που οι θεατές θα θέλουν να τον αγκαλιάσουν. Να μην έχει θυμό, να μην έχει κακία, γιατί ένας άνθρωπος που πέρασε 14 χρόνια στο ψυχιατρίο ένα δίκο, γιατί αν αυτός ο άνθρωπος ζούσε στο 2023, που είμαστε τώρα, θα θεωρείται απλά ένας εκκεντρικός καλλιτέχνης. Γιατί πέρασε αυτός ο Χαλεπάς, λίγο να μας βάλεις και στους ακροατές ναι, μας. Ναι, ναι, ναι. Λίγο ναι. Ιστορικά. Τι, ο Χαλεπάς καταρχάς είναι... Ο Χαλεπάς γεννήθηκε στην Τίνο. Εξού και γι' αυτό και ο Αλέξανδρος είπε πριν, που έγινε στο σπίτι του. Ναι, 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 αυτό ήταν. Και μια μαγική συγκυρία, δηλαδή ενώ κάνουμε πρόβες, γυρίζει και μου λέει ο Αλέξανδρος, μια μέρα θα ήταν ωραίο να γίνει αυτό στο σπίτι του Χαλεπά, πρεμιέρα. Και λέμε, ας πάρουμε ένα τηλέφωνο απλά. Και απλά πήραμε ένα τηλέφωνο. Και όχι μόνο έγινε η πρεμιέρα, ξαναπήγαμε, κάναμε παραστάσεις για τα λύκια, για τα γυμνάσια, κάναμε ξανά ανοιχτές για το κοινό. Ήδη έχουμε πει ότι θα ξαναπάμε το καλοκαίρι, δηλαδή οπωσδήποτε υπάρχει θέλω μέλλον. Τίνος, καλοκαίρι, Χαλεπάς, ναι. Δεν υπάρχει, μα οι πάντες, δεν υπάρχει, σαν σκηνικό δεν υπάρχει. Όταν ήταν να ξεκινήσουμε παραστάσεις και τους λέγαμε θα παίζετε στη Secret Room του Αλκμίνη, μου λέγανε εμείς θέλουμε να έρθουμε στην Τίνο. Λέγαμε ρε παιδιά δεν χωράτε όλοι στον προαύλιο χώρο του Χαλεπά. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε στην Τίνο και του άρεσε να πλάθει τις λάσπες, θα το πω έτσι απλά. Η μητέρα του, επειδή ο πατέρας του ήταν Μαρμαράς,
Οπότε είχε τις προσλαμβάνωσες. Ακριβώς. Αλλά και η μητέρα του, έχοντας στο μυαλό της τις αρνητικές πτυχές του να είσαι Μαρμαράς, θεωρώ εγώ, τη βρωμιά, την κούραση, τα, δεν ήθελε με τίποτα ο πρωτότο Κώστης να γίνει Μαρμαράς. Ήθελε δηλαδή κάτι καλύτερο για το παιδί ναι, της. Ναι. Ήθελε να γίνει σημαντικός. Αυτό, σημαντικός. Ως τι σημαντικός, βέβαια ο Χαλεπάς έγινε σημαντικός. Έγινε αυτό που ήθελε η μητέρα του, αλλά όχι όπως ήθελε η μητέρα του. Εξού και όταν ήταν μικρός δεν τον άφηνε να πηγαίνει στο Μαρμαράδικο, τον χτύπαγε. Άκου τώρα, που άλλες μπορεί μητέρες να έλεγαν τη ότι... Τη δουλειά του πατέρα τη δουλειά σου. Του πατέρα όχι, σου. Όχι, ήθελε να είναι διαφορετικός. Κοίταξε τώρα, εδώ τώρα θα ήθελα κύριε να κάνουμε έτσι μια παρένθεση. Mm-hmm. Ότι πώς βλέπουμε τελικά ότι δεν υπάρχει σωστό και άδικο και βλέπουμε ότι ας πούμε τώρα σε αυτή την περίπτωση αυτή η μάνα... Ήθελε πάλι κάτι αντίθετο, που αυτό το αντίθετο δεν ήταν το πραγματικό το θέλω του παιδιού του. Το οξύμορο είναι, κατ' εμέ, ότι αυτό που ήθελε η μάνα, δηλαδή το να γίνει ο γιος της διαφορετικός, σημαντικός και τρανός, να το πω έτσι, συνέβη. Αλλά μέσα από το δρόμο που ήθελε ο γιος. Είναι απίστευτο, δηλαδή τα θέλω και των δύο συνέβησαν. Mm. Αυτό. Γιατί ήταν 14 χρόνια μετά. Λοιπόν, όταν ο Χαλεπάς πλέον... Πάτησε πόδι, να το πω έτσι απλά, και είπε: όχι, εγώ θα γίνω Μαρμαράς, θα γίνω καλλιτέχνης, θα γίνω εικαστικός. Η μητέρα του δεν μπορούσε πια να πει κάτι, γιατί ήταν αυτό με τη σύμπραξη του πατέρα του. Ήρθε στην Αθήνα στη Σχολή Καλών Τεχνών, την τότε Σχολή Καλών Τεχνών. Μιλάμε για το 1869 μπήκε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Και 1872, αν δεν κάνω λάθος, έφυγε στο Μόναχο με υποτροφία. Ενώ είχε τελειώσει τη Σχολή Καλών Τεχνών. Ναι, και συνέχισε για τα μεταπτυχιακά τα σημερινά. Τότε, τότε, στην Ελλάδα του τότε. Ακριβώς. Να πας στο Μόναχο τότε. Είναι όλο αυτό που σου λέω. Έλεσα την Τίνο. Δηλαδή μιλάμε... Ναι. Και πάει στο Μόναχο, επιστρέφει στην Αθήνα, ανοίγει το εργαστήρι του, γίνεται γνωστός, κάνει την Κοιμωμένη. Η Κοιμωμένη είναι από τότε. Τι συγκινητικό το στιγμή, τρόπος που αποδίδεται η Κοιμωμένη στο έργο. Είναι από τα αγαπημένα μου σημεία όλη η ενότητα της κυρίας Αφεντάκη. Από τις αναγνώσεις ακόμα. Αυτό είναι... αυτό ήθελα να μου απαντάς και στις ερωτήσεις. Ποιο ήταν όταν έκανες την ανάγνωση κτλ. Αυτό στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία. Η Κοιμωμένη προφανώς, αλλά το πώς φτιάχτηκε η Κοιμωμένη, αυτό είναι όλο σε πραγματικά το κείμενο, στοιχεία, λέξη προς λέξη, είναι βασισμένο στα δεδομένα που μας έχουν δοθεί. Έτσι, γιατί μπορεί να έγινε κάτι διαφορετικό και να έχει καταγραφεί στην πορεία ετών λάθος. Απλά και εγώ το ήθελα να το ρωτήσω. Οτιδήποτε αναφέρεται στην παράση είναι ρεαλιστικό. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι το έργο δεν είναι βιογραφία. Το έργο είναι ψυχογράφημα του Χαλεπά. Τι σημαίνει αυτό? Που σημαίνει ότι δεν καταγράφει στιγμή προς στιγμή τα γεγονότα της ζωής του ημερολογιακά, αλλά ασχολείται κυρίως με τον ψυχισμό του στις στιγμές των σημαντικών γεγονότων στη ζωή του. Mm-hmm. Αλλά το φως έχει πέσει στη ψυχή του. Δεν είναι καταγραφή βιογραφίας. Βιογραφία, όχι, είναι ξεκάθαρο. Αυτό εννοώ. Και επίσης ένα άλλο, ότι σαφώς, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη της παράστασης, την παράσταση έτσι ανέβηκε, ο Χαλεπάς δεν ήταν τρελός. Ο Χαλεπάς ήταν φευγάτος, πέραν του κόσμου τούτου, ιδιαίτερος, υπερευαίσθητος, όλα αυτά. Τρελός όμως όχι, με την έννοια που ξέρουμε. Ναι, ότι υπάρχει... Όλοι, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω καν... Τώρα αυτή είναι μια τεράστια συζήτηση, που θέλεις 10 podcast για να την κάνεις, δεν ξέρω καν αν η τρελή είναι τρελή. Υπάρχουν κατ' εμέ οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για τους άλλους, γιατί... για τη σωματική τους ακαιρεότητα. Αυτό ο ακραίος βαθμός τρέλας, ο επικίνδυνη τρέλα που λένε. Αλλά δεν ξέρω αν οι άνθρωποι τρελοί είναι τρελοί. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες σήμερα, ηθοποιοί, που στο 1800 θα τους έλεγαν τρελούς. Ναι. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες σήμερα. Αναγνωρίσιμοι πρωταγωνιστές κεντρικών θεάτρων. Άρα λοιπόν, εμένα όλο αυτό με έχει κάνει και να αναθεωρήσω το... Τι είναι τρελός, πέρα από ένα επίθετο. Ναι, γιατί ουσιαστικά μπορεί, λέμε τώρα, ο Χαλεπάς να έπασχε από μια μορφή αγχωτικής διαταραχής, που η αγχωτική διαταραχή... Μπορεί να ήταν απλά,
Να σας πω το πολύ απλό. Εμμονικός με την τέχνη του. Ναι. Να εκφραζόταν μόνο μέσα από τη δουλειά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος ερωτεύτηκε μία γυναίκα στη ζωή του, δεν την παντρεύτηκε γιατί δεν μπόρεσε αυτή η γυναίκα να αντέξει την αιμονή που είχε ο Χαλεπάς με τη δουλειά του. Έμεινε πιστός σε αυτή τη γυναίκα και στην άλλη του μεγάλη αγάπη. Τη δουλειά του, ξαναλέω. Ήταν αιμονικός, αυτό σίγουρα. Δεν μπορώ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αιμονή και πάθος με κάτι να τον πω τρελό. Εν έτη 2023. Όχι, βέβαια. Ούτε εγώ θα τον αντιμετώπιζα ως τρελό και ευτυχώς που αυτή ήταν και η οδηγία του Αλέξανδρου. Σίγουρα πάντως έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη ζωή του η δεσποτική σίγουρα μητέρα του. Γιατί είναι ένα παράδειγμα πως ένας γονιός από αγάπη σε εισαγωγικά μπορεί να κάνει τόσο μεγάλο κακό στο παιδί του. Ναι. Εγώ πάλι θα διαφωνήσω εδώ πέρα. Έχω μάθει να συγχωρώ όλους τους ανθρώπους μάλλον. Ότι και αυτή η γυναίκα αυτά που έκανε από αγάπη τα έκανε. Δηλαδή όλοι μας κάνουμε λάθη από αγάπη. Καμιά μάνα δεν γεννήθηκε με οδηγίες χρήσης. Μαθαίνει στην πλάτη του παιδιού της. Κανένας πατέρας, κανένα παιδί. Ο Χαλεπάς αυτό που ήθελε να κάνει το έκανε εκ του αποτελέσματος, να το πω έτσι απλά. Ταλαιπωρήθηκε. Μας είπε ο δήμαρχος της Ερμιονίδας, όπου παίξαμε επίσης, είπε μια υπέροχη λέξη ότι ο Χαλεπάς είχε μυθιστορηματική ζωή. Και αν το σκεφτείς, είναι όντως ένα μυθιστόρημα. Δηλαδή, αφού έκανε όλα αυτά που σου είπα, πήγε Μόναχο, επέστρεψε Αθήνα, δούλευε, ξαφνικά μια ωραία πρωία η μητέρα του τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει: έλα πίσω στην Τίνο και τον βάζει στο ψυχιατρίο της Κέρκυρας. Εκεί ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει 14 χρόνια, όπως άκουσες και στην παράσταση, με ζουρλομανδία, με κρύα ντουζ, με χάπια, με ξύλο, εκεί ναι, τρελαίνεσαι. Δηλαδή κάποια στιγμή σαλεύεις. Και βέβαια μετά από αυτό, αφού τον πήρε πάλι η μητέρα του στην Τίνο, γιατί θεώρησαν ότι δεν είχε πλέον δουλειά στο ψυχιατρίο, περνάει άλλα τόσα χρόνια με τη μητέρα του να του απαγορεύει να αγγίξει το μάρμαρο, ώσπου την ώρα της κηδείας της, και το τονίζω το την ώρα της κηδείας της, αυτός αντί να πάει στο νεκροταφείο, κατεβαίνει στο υπόγειό της και αρχίζει πάλι να σμιλεύει. Για να αρχίσει η τελευταία, να το πω, περίοδος της ζωής του, η οποία ήταν και αμφιρή ιδιαίτερα. Και είναι αυτό που θα ρωτήσω, έχουν όλοι οι καλλιτέχνες και ίσως το συναντάμε και στο θέατρο, θέλω να μου πείτε κι εσείς, ότι όταν ένας καλλιτέχνης ενέχει όλα αυτά τα πράγματα μέσα του, έρχεται απλά η στιγμή που απλά τα ξερνάει. Αυτό συνέβη και με το Χαλεπά. Ο Χαλεπάς σταδιακά, δηλαδή αν δεις την πορεία του, π.χ. θα σου το πω με ένα παράδειγμα, υπάρχει το έργο του «Η Μύδια», το οποίο λένε ότι αντικατοπτρίζει τη σχέση με τη μητέρα του. Ο Χαλεπάς όλα τα ξέσπαγε και τα ξέρναγε στα έργα του. Αν δεις τη Μύδια, την οποία έχει κάνει σε πολλές διαφορετικές εκδοχές στην πορεία της ζωής του, θα δεις ότι στην αρχή η Μύδια είναι απόμακρη με τα παιδιά της και όσο περνάνε τα χρόνια τα αγκαλιάζει. Αυτό σημαίνει ότι τα ξόρκιζε καλύτερα, θα έλεγα εγώ. Όλα του τα έργα, η Μύδια, ο Σάτυρος, είναι θέματα που επαναλαμβάνονται. Και επαναλαμβάνονται μαλακώνοντας την όποια κακή διάθεση μπορεί να μας δημιουργούν στην αρχή. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά ηρεμούσε και μέσα του, πιστεύω εγώ. Αλλά σίγουρα ο μόνος τρόπος για να εκφραστεί, θεωρώ δεδομένο πια, ήταν το μάρμαρο, η Σμύλη, ο πυλός, το κάρβουνο. Ίσως το ότι ηρεμούσε φαίνεται και στο ότι στα τελευταία έργα του, ένα από τα τελευταία έργα του, είναι από ό,τι μας είπαν το πιο αγαπημένο του, είναι η αναπαυωμένη που υπάρχει στο σπίτι του στην Τίνο, που είναι όντως μία γαλήνια μορφή που αναπαύεται. Μία γαλήνια κοιμωμένη είναι και στο μαξιλάρι της οποίας... Είναι με ανοιχτά τα μάτια ακριβώς. Στο μαξιλάρι της οποίας υπάρχει ένα όνειρο ζωγραφισμένο, το οποίο είναι απίστευτη λεπτομέρεια, ναι. Γενικά δεν ξέρω, είναι στενάχωρο ότι αυτόν τον άνθρωπο εγώ ανακαλύπτω το βίο του στην τέταρτη δεκαετία πια της ζωής μου. Είναι φοβερό. Θα ήθελα να Κι εγώ. Θα ήθελα να πω κάτι εδώ. Mm-hmm. Εγώ είδα πέρσι μια παράσταση που είχε ανέβει στη στέγη, που ήταν πάλι με το Χαλεπά. Διαφορετικού ύφους. Διαφορετικού ύφους, καμία σχέση. Αλλά για κάποιο λόγο από πέρσι με περικυκλώνει ο Χαλεπάς μέχρι στο σήμερα. Με πολύ ωραίο τρόπο. Θέλω να πω ότι πήρα
από την έκθεση αυτή που είχε γίνει πέρυσι, μας είχαν δώσει και ένα α4 σε σκληρή μορφή που ήταν η μορφή του, το οποίο μέχρι σήμερα το έχω στο σαλόνι μου για κάποιο λόγο. Δεν καλό, ξέρω γιατί. Κοίταξε, φέτος συμπληρώνονται, το Σεπτέμβριο ήταν 85 χρόνια. Κάτι σημαίνει. Κάτι είναι έτος χαλεπάδε, βοήθησέ με. Είναι 85 χρόνια, τώρα το 23. Είναι 85 χρόνια από το θάνατο του Χαλεπά. Και στην Τίνο μάλιστα θα κάνω και διάφορα το καλοκαίρι. Κάτι λοιπόν που λέτε κι εσείς ότι εγώ το... Και εγώ το έμαθα τώρα. Μακάρι να είναι η ώρα. Στην ηλικία το 30. Και νιώθω ότι... Γιατί τόσο καιρό σε πρώτη φάση δεν το ήξερα. Γιατί... Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο. Αλλά το χαίρομαι παράλληλα που κάπως με περικυκλώνει ωραία. Ναι. Το παράξενο είναι ότι ας πούμε εγώ 18 χρονών που μετακόμισα Αθήνα για να σπουδάσω, μία από τις πρώτες μου επισκέψεις ήταν στο πρώτο νεκροταφείο. Και εμένα. Την κοιμωμένη την είδα. Και εγώ την είδα. Και εσύ και την είδα. Όχι, εγώ το ήξερα ότι ήταν η κοιμωμένη του Χαλεπά. Ναι, είδα από αυτό βιβλίο, το υπέροχο. Δεν είχα καταλάβει την αξία της. Ναι, ναι, δηλαδή όλοι έχουμε ακούσει ή έχουμε δει την κοιμωμένη. Κανείς δεν έχει ασχοληθεί. Είναι κάτι σαν τους δρόμους που λες γιατί η Πανεπιστημίου λέγεται Πανεπιστημίου. Είναι Πανεπιστημίου, γιατί είναι η Πατησίων, γιατί είναι η Αραχωσίας. Ναι, αξία δεν είναι η κοιμωμένη. Πολύ ωραία είναι η κοιμωμένη. Μια χαρά είναι. Για μένα η αξία είναι ο ίδιος ο Χαλεπάς. Όχι. Εγώ την κοιμωμένη τη λέω σημείο αναφοράς ότι όλοι πήγαμε, είδαμε τι ωραίο που είναι αυτό, αλλά δεν πήγε κανείς στη διαδικασία να ψάξει τη ζωή αναλυτικότερα αυτού του σπουδαίου ανθρώπου. Γιατί ειδικά, ας πούμε, για τους καλλιτέχνες, γι' αυτό λέω, αισθάνομαι ντροπή σχεδόν το οποίο που δεν ήξερα τη ζωή του. Ειδικά για τον καλλιτέχνη, είναι πολύ σημαντικό γιατί τι μας λέει αυτό το έργο, ότι θα μπορούσε να είναι η ζωή ενός οποιοδήποτε ιδιαίτερου μεγάλου καλλιτέχνη. Υπάρχουν κι άλλοι, ας μην ονομάσουμε, καλλιτέχνες σε εισαγωγικά που πέρασαν σε πολλούς. Μα ο Άγγελος τα δίνει ξεκάθαρα μέσα στο έργο. Δηλαδή, αν ρωτήσεις τον Άγγελο τον Ανδρεόπουλο που το έχει γράψει, θα σου πει ότι θεωρώ με αφορμή τη ζωή του Χαλεπά, ο Άγγελος αναφέρεται σε όλους τους καλλιτέχνες, αρκετούς μάλλον, που θεωρήθηκαν σαλεμένοι. Έχει μέσα φράσεις οι οποίες είπε ο Βαν Γκόγκ. Έχει μέσα φράσεις τις οποίες είπε η Νταντονάκη, η Φλέρη. Διάφοροι άνθρωποι τους οποίους η ιστορία θεώρησε διαφορετικούς. Βρήκε αφορμή και τους έβαλε μέσα στο κείμενο. Αυτό. Οπότε, καλά κάνει και ο Αλέξανδρος και το λέει ότι είναι ένα ψυχογράφημα των ιδιαίτερων καλλιτεχνών που έχουν περάσει από την ανθρωπότητα. Σαφέστατα εστιασμένη στο Γιαννούλη Χαλεπά ως παράσταση. Αυτό. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι βιογραφία, γιατί και στο φινάλε, αν είδες, δεν λέμε τι έγινε τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής του. Άρα κλείνει, δηλαδή τώρα ξεκινάει και κλείνει μέσα στο φρενοκομείο. Και κλείνει πάλι πολύ ωραία, σαν να κουμπάει, πολύ ωραία σκηνοθετική προσέγγιση και σε αυτό. Δηλαδή, ναι, εγώ χάρηκα γιατί είμαι πολύ ωραία... Ναι, τι αγκαλιάζει. Αγκαλιάζει το φως. Αγκαλιάζει το φως. Ναι. Είναι γιατί είμαι πολύ ωραίους και απλούς τρόπους. Νομίζω κατάφερες, Αλέξανδρε, και συγχαρητήρια σκηνοθετικά, να πω και σε σένα, να... χρησιμοποιήσω, όπως είπα και στην αρχή, το κάθε σημείο μέσα στο σκηνικό, να φαίνεται πολύ αυθόρμητο, όντως, αλλά και επίσης και πολύ απλό. Δηλαδή αυτό το που λέμε στην απλότητα βρίσκεται η δυσκολία. Δηλαδή αυτό που έκανες με το φως, δεν μπορούσε να είναι απλό. Είναι τόσο ωραίο. Εγώ ξέρεις, επειδή επηρεάζομαι από τα διάφορα ρεύματα, τον υπερρεαλισμό που επικρατεί σε αρκετές παραστάσεις, στοιχεία εντυπωσιασμού, κακός ίσως. Στις πρόβες το έλεγα, μήπως και αυτό, και ήταν ξεκάθαρος. Θέλω απλά αλήθεια. Κάτι το οποίο μας είπε και μία θεατής εχθές. Και κάτι το οποίο από κάποιες παραστάσεις που έχω δει φέτος, μου λείπει. Οπότε κατανοητό, ο Αλέξανδρος δουλεύει με γνώμονα ξεκάθαρα την αλήθεια των συναισθημάτων. Και αλλού υπάρχει κάπου λείπει. Σίγουρα δεν το συζητώ, εννοείται υπάρχει και αλλού και δόξα τω Θεώ. Αλλά τα στοιχεία εντυπωσιασμού, ας πούμε, είναι κάτι που εγώ ήθελα να μπουν διάφορα. Μπήκανε με έναν άλλο τρόπο. Μπήκανε απλά. Απλά. Ναι, ναι, και ναι. Τόσο απλά που ο καθένας θα μπορούσε να τα ζήσει και να τα έχει στο ίδιο του το σπίτι. Ναι. Απόλυτα καταλαβαίνω. Το φως, όλο αυτό. Μία απλή καρέκλα η οποία είναι... Καλά, αυτή δεν είναι η καρέκλα. Αυτή είναι, ναι, ναι. Τι τέλεια αυτή η καρέκλα που άλλαζε και έκανε όλες αυτές τις κινήσεις. Πόσο
του The Point επίσης. Μπράβο, ναι, είναι υπέροχο ότι με μία καρέκλα κάνεις μία ολόκληρη παράσταση. Ναι. Και όχι από λιτότητα οικονομική, αλλά από άποψη. Από άποψη, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Θα μπορούσα έτσι να σας ρωτάω πάρα πολλά πράγματα και να μην τελειώσουμε, γιατί είναι πολλά αυτά τα οποία έτσι σου δίνει αυτό το έργο. Εγώ έφυγα χορτασμένος που λέμε, δηλαδή που φεύγεις από ένα έργο και λες «ΟΚ, κάτι είδα, κάτι πήρα, κάτι έμαθα». Έτσι. Βασικό και αυτό. Πολύ. Κλείνοντας, γιατί καταλαβαίνω έχετε και εσείς τα δικά σας τώρα, να μην σας τρώω και το χρόνο να ξεκουραστείτε. Γιώργη μου, θα ήθελα να μου πεις εάν έτσι με αυτή την παράσταση σε έχει επηρεάσει στην καθημερινότητά σου η προσωπικότητα του Χαλεπά. Είναι το πρώτο έργο, έχω ξανακάνει μονόλογο, πάλι με τον Αλέξανδρο, υπέροχο κείμενο, εξαιρετική παράσταση, τη ζωή του Τζον Κέισι. Το Τζον Κέισι τον έπιανα Δευτέρα απόγευμα και τον άφηνα Τρίτη βράδυ που τελειώναμε. Δεν θα πω δυστυχώς ή ευτυχώς, θα πω ότι αυτό είναι ένας ρόλος που τον κουβαλάω από τις 15 νομίζω Σεπτέμβρη. Για την παράσταση της Τίνου θα σου πω εγώ ότι επειδή όταν πήγαμε εκεί πέρα είχαμε 1000 πράγματα, τον ήχο, καταλαβαίνεις, ναι, ένας νέος χώρος, πρεμιέρα. Ναι, ναι. Όταν βάλανε τη μουσική έναρξης και άρχισα να κατεβαίνω τα σκαλιά του σπιτιού του Χαλεπά, που ο ίδιος είχε κατέβει σίγουρα δεδομένα, από εκείνη τη στιγμή μέχρι και τώρα που μιλάμε, νομίζω τον σέρνω μέσα μου. Αυτή ήταν μια μυσταγωγική παράσταση, έχω να πω εγώ. Ναι, με έχει επηρεάσει. Με έχει επηρεάσει και όταν νιώθω ότι φεύγει για λίγο κάτι, νιώθω και παράξενα. Δηλαδή, μου αρέσει κιόλας που με έχει επηρεάσει. Δεν ξέρω που θα καταλήξω, βέβαια, με αυτό. Κάπου εξαιρετικά καλά για σένα, σίγουρα. Ελπίζω. Συγχαρητήρια για την υποκριτική σου ερμηνεία. Ήταν εξαιρετική και δεν το λέω μόνο εγώ. Οι θεατές εδώ. Δόξα τω Θεώ, αρέσει. Έτσι. Αρέσει. Και όλοι, το ωραίο ποιο είναι ότι περιμένουν για να μας πούν πώς ένιωσαν. Εγώ είχα χρόνια να περιμένουν. Το καλύτερο που σου είπαν έτσι που θυμάσαι, πώς ένιωσαν. Το πρώτο που σου έρχεται τώρα στο Θα σου πω, αυτό που μου έρχεται το πρώτο ήταν μια γιαγιά στην Τίνο, μεγάλη γιαγιά, η οποία έρχεται και μου λέει, δεν ξέρω αν μίλησε με τον Αλέξανδρο, στο τέλος παράσκευα και μου λέει «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δεν έχω δει ποτέ μου θέατρο, μπορεί να μην ξαναδώ και νιώθω ευτυχισμένη που αυτή είναι η πρώτη φορά που είδα θέατρο». Και τι έργο είναι. Αυτό. Και πού στην Τίνο και σε ποιο σπίτι. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω καλύτερο, αυτό, είναι, αυτό το σχόλιο έχει χαρακτηρίσει. Το καλύτερο νομίζω έχει, έχει χαρακτηρίσει την καρδιά μου. Μπορούσατε να κάνετε για αυτή τη γυναίκα. Ήταν υπέροχο. Και πολλά, πολλά, πολλά άλλα. Σημασία, ξέρεις, δεν έχει να μου τα πούνε, σημασία έχει να τα νιώθουν, που το καταλαβαίνω ότι ναι, τα νιώθουν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μετά από 2 χρόνια πραξίας να βλέπεις ότι αυτό που κάναμε μάλλον κάτι προκαλεί στον κόσμο. Εγώ νιώθω ότι πλέον τα θέατρα γεμίζουν, ότι ο κόσμος έχει ανάγκη. Ναι, 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 και ναι. Έχει ανάγκη ο κόσμος, ο οποίος μπορεί να μην έχει θεατρική παιδεία ή να μην ασχολείται, να πήγαινε μια φορά το χρόνο θέατρο από τα 2 χρόνια, βλέπεις ότι τελικά κάτι γίνεται μετά. Βέβαια, αυτό. Έχει. Και δεν είναι τυχαίο, εδώ πάλι θα πω αγαπητοί ακροατές, ότι η τέχνη του θεάτρου και οι τέχνες γενικότερα από την αρχαιότητα δεν είναι τυχαίο ότι προσφέρουν κάτι καλό και δεν είναι τυχαίο ότι μετά από μια δύσκολη περίοδο πολέμου, καραντίνας, οι τέχνες βοηθούν τον κόσμο να γίνεται καλύτερος. Οπότε να επισκέπτεστε το θέατρο. Αν θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό, ασχοληθείτε με αυτό. Βεβαίως. Με τις τέχνες. Θέλετε να ζωγραφίσετε, ζωγραφίστε. Εγώ έτσι ξεκίνησα τώρα να ασχολούμαι πιο εντατικά και να είμαι σε αυτό. Γιατί πέρα το ότι μια ζωή την έχουμε μετά από όλο αυτό που περάσαμε, είναι αυτό το οποίο με κοινωνικοποιεί ξανά. Ναι, και με εκπαιδεύει. Ισχύει, ναι, 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 ναι. Και το λέω για τους ακροατές μου αυτή τη στιγμή, ότι παιδιά, πηγαίνετε θέατρο, κάνει καλό. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα εφευρέθηκε και ότι οι αρχαίοι Έλληνες το κάνανε για ψυχαγωγικούς, θεραπευτικούς, πολιτικούς σκοπούς. Δηλαδή κάτι προσφέρει. Ναι, ναι, ναι. Μέθεξη. Μέσα από το θέατρο γινόμαστε μόνο καλύτεροι άνθρωποι. Και είναι η αλήθεια. Και αυτό που θέλω να πω για τη συγκεκριμένη παράσταση, ότι μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, το πλησίασμά του, είτε το δικό μου σε αυτόν, είτε του Γιώργου σε αυτόν, είτε το δικό σου σε αυτόν, είτε οποιοδήποτε θεατή σε αυτόν, μόνο ο καλύτερος άνθρωπος μπορείς να γίνεις. Τίποτα άλλο. Και να πατήσεις, το οποίο όλοι μας πρέπει να το κάνουμε, να πατήσεις το εγώ σου. Αυτό έχω να χαλεπάς.
το εγώ του το έχει αποδοπατήσει κάτω. Πέρα από αυτό, είναι μια περσόνα, μια προσωπικότητα που αν κάποιος πει ότι δεν είμαι καλά, δεν μου πάνε καλά, δεν περνάω καλά, έχω αποτύχει, είναι το παράδειγμα, το λαμπρό του ότι περίμενε κι άλλο. Για μένα είναι πολύ βασικό αυτό. Σκέψου κάποια στιγμή στο έργο μέσα, υπάρχει μια ατάκα την οποία μετά από 3-4 εβδομάδες λέω του Αλέξανδρου, αυτή η ατάκα είναι ιδιαίτερα σημαντική για να περνάει. Λέει κάποια στιγμή έξω όλοι με έχουν ξεχάσει. Ένα λαμπρό καλλιτέχνη που δημιούργησε που και η ανθρωπότητα τον ξέχασε και μετά τον ξαναθυμήθηκε. Είναι ένας κύκλος, είναι μια ρόδα. Ρόδα είναι και γυρίζει. Άρα... θα γυρίσει και ο τροχός. Άρα... δεν θα πω και τη συνέχεια. Ναι, ναι. Άρα τι έχουμε να πούμε έτσι σε αυτό και με ενδιαφέρει λίγο και η άποψή σας από την θεατρική παύλα, καλλιτεχνική παύλα, ανθρώπινη σκοπιά. Όπως όλοι μας είμαστε άνθρωποι. Εμένα η ζωή του Γιαννούλη Χαλεπά, γιατί δεν θέλω να λέω του Χαλεπά, μου έχει κολλήσει τώρα τελευταία, θέλω να λέω του Γιαννούλη Χαλεπά, μου δείχνει ότι αυτό το ταξίδι που όπως λες και εσύ συνειδητοποίησαν πόσο πολύτιμο είναι εξαιτίας του COVID που λέγεται ζωή μας, μέχρι το τέλος δίνει του ευκαιρίες να δεις που θέλει να σε πάει. Και αν κάποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή και μπορεί να έχει φλατάρει στη σχέση του, στην καριέρα του, ήταν κάποια στιγμή στο πι και τώρα είναι όλοι οι άνθρωποι το παθαίνουν αυτό. Τι να το πούμε μέσα από το Γιαννούλη Χαλεπά. Να έρθει να μας δει καταρχάς. Να έρθει να σας δει για να πάρει πολλά ωραία μηνύματα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τι να του πούμε. Είναι... αλλά αυτό που λέμε ότι η ρόδα είναι και γυρίζει. Ναι, ισχύει αυτό. Μα σου λέω, ο Γιαννούλης Χαλεπάς είναι ένας άνθρωπος που ήταν στρόφιμος 14 χρόνια στο ψυχιατρίο. Ποιος από τους φύλακες, από τους τινιακούς, από τους Αθηναίους, από τους εν μονάχο κατοίκους θα σκεφτόταν ότι 15 χρόνια μετά θα άρχιζε πάλι η λαμπρή πορεία του στην Αθήνα. Ο άνθρωπος αυτός πέθανε, πώς το λέει στη Wikipedia, περιτριγυρισμένος από παγκόσμια δόξα. Έτσι πέθανε και στα 80 φεύγα του. Ψυχιατρίο. Έφτασε στο σημείο να παίρνει γόπες τσιγάρων από κάτω για να καταλύσει. Ναι, έβοσκε κατσίκες. Έφτασε στο σημείο να βόσκει κατσίκες και να μαζεύει σε καθαρσίες από τις κατσίκες. Για να... και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Δηλαδή έζησε την απόλυτη ταπείνωση σχεδόν ηθελημένα. Γι' αυτό σου λέω δεν είναι τυχαίο το Άγιος. Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι ξέρεις, okay, η Τίνος είναι ένα νησί. Κολυμπώντας, με βάρκα, με καΐκι, θα μπορούσε να φύγει ένα βράδυ. Θα μπορούσε να το σκάσει. Έμενε, τα υπέμενε όλα αυτά. Και ήρθε ξαφνικά η στιγμή και ξανάνθησε. Πώς το λένε αυτό το τέτοιο που αναγεννάται. Ναι, ένας φοίνικας είναι μάλλον η ζωή μας. Αναγεννάται διαρκώς. Με αυτό το πολύ ωραίο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Αλέξανδρε. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ειλικρινά είμαι πολύ πολύ χαρούμενος που σε έχω γνωρίσει. Παρομοίως και να συνεχίσεις σκηνοθετικά έτσι να μας γεμίζεις με όλα αυτά τα οποία κάνεις. Συγχαρητήρια και για αυτή την παράσταση. Γιώργη, τι να σου πω και σένα. Συγχαρητήρια. Είναι πολύ, είσαι καθηλωτικός και εύχομαι και ακόμα περισσότερο και να το δει αυτό το έργο με σένα ακόμα περισσότερος κόσμος. Μακάρι. Γιατί και το αποδίδεις όπως πρέπει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αλλά και... είσαι ο Γιαννούλης. Θα τολμήσω να πω. Κοιτάω τις πόρτες του φαινοκομείου. Όχι αυτό, αλλά νομίζω έχεις κάνει μια πολύ ταύτιση. Και είναι, δεν γίνεται μόνο αυτό που είδα, με αυτό που βλέπω σήμερα, άλλος άνθρωπος. Άλλος. Τώρα σε μισή ωρίτσα περίπου αυτό. Θα αρχίσει. Οπότε για να σας αφήσω για να μπεις και εσύ μέσα σε αυτή την κατάσταση, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Εμείς φαίνεται, να σου πω μπράβο, αληθινά αυτό που κάνεις φαίνεται ότι το αγαπάς πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και βοηθάς τις παραστάσεις. Άρα είναι σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που βοηθάνε το χώρο του θεάτρου. Γιατί πάσχουμε όπως ξέρεις. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να είστε στο Theater Voice. Αγαπητοί ακροατές, είμαι ο Φάνης Αριτζής, ήταν το Theater Voice. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.